ακυρώσει ραντεβού για τον εμβολιασμό με το AstraZeneca καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, όπως υποστηρίζουν φαρμακοποιοί. Ακυρώσεις με το AstraZeneca είναι πάρα πολλές. Έχουμε σχεδόν καθημερινά. Καθημερινά. Σχεδόν καθημερινά. Δυστυχώς έχουμε καθημερινά και αυτό ξέρετε ότι δεν προχωράει τον εμβολιασμό. Δεν θέλουν το AstraZeneca λόγω κάνει αυτά τις παρενέργειες, πώς τη λένε, επιπλοκές, τρομβώσεις. Δεν ξέρω κι εγώ οι επιστήμονες να το μελετήσουν καλύτερα και μας πούνε ναι ή όχι. Είναι λάθος που ξεκινήσαμε τόσο γρήγορα. Έπρεπε να είναι πιο σωστά φτιαγμένα όλα αυτά τα πράγματα και όχι έτσι στο γρήγορο. Και πολλοί ξέρω ότι δεν θα κάνουν δεύτερη δόση. Του AstraZeneca. Βεβαίως. Εγώ ξέρω πολλούς που έχουν κάνει και λένε δεν θα κάνουμε δεύτερη δόση. Γιατί υπάρχει ο φόβος. Ο Γιάννης Σικανδυλάκης αναφέρεται στις σύγχυση που επικρατεί στους πολίτες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με αφορμή τις παρενέργειες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σε αυτές οι ηλικίες λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο, μόνο αυτό. Απλώς ο κόσμος έχει τις ενστάσεις τους, περιμένει και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, αν λυθούν τα προβλήματα και αν αποδείξει η AstraZeneca ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο της, ο κόσμος θα ξαναγυρίσει να το κάνει. Μακάρι να γίνει έτσι και να προχωρήσει ο εμβολιασμός, γιατί αργούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει το 4,4% του πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ λίγος ο πληθυσμός. Το Ισραήλ έχει φτάσει στο 50%, έτσι. Δεν το κάνει, δεν το κάνει. Εσείς το έχετε κάνει? Όχι ακόμα. Αναφορικά με τα self-test, τα οποία αποτελούν το κλειδί για το άνοιγμα των σχολείων, θα διατίθεται στα φαρμακεία από τις 15 Απριλίου. Ωστόσο, αγκάθι παραμένει ο τρόπος καταγραφής των αποτελεσμάτων. Αυτό το οποίο δεν λύθηκε είναι, ξαναλέω, το πώς θα γίνεται η χνηλάτιση του περιστατικού, πώς θα καταγράφεται και τι θα γίνονται τα απόβλητα αν είναι θετικό. Θα ξεκινήσει περίπου γύρω στις 15 του Απρίλη από ό,τι υπολογίζουμε. Οι πρώτοι οι οποίοι θα τα πάρουν θα είναι οι μαθητές του Λυκείου. Οι γονείς θα μας παίρνουν τηλέφωνο την παραμονή με το άμκα του παιδιού. Θα μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα. Είναι προσθετική κατεύθυνση. Για να είναι όμως κάτι εκτός από θετικό, ως και ένα εργαλείο χρήσης, θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό χρησιμοποιείται σωστά. Άρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο χρήστης του self-test είναι κάποιος ο οποίος έχει και την γνώση. Σε πρώτη φάση τα self-test θα διατίθενται στους μαθητές λυκείου, ενώ η χρήση τους θα γίνεται εκτός φαρμακείων, όπως διευκρινίζει ο κλάδος των φαρμακοποιών, ο οποίος την ίδια ώρα αναμένει σχετικές οδηγίες για την διάθεση των self-test στους πολίτες. Απαγορεύεται ρητός στο φαρμακείο. Μάλιστα θα βγει και αφίσα η οποία θα το κολλήσουμε στις προθέσεις των φαρμακείων και η οποία θα δηλώνει ότι απαγορεύεται να γίνονται στα φαρμακεία. Δεν επιτρέπεται. Από εκεί πέρα, εάν βγει θετικό, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μικροβιολογικό εργαστήριο ή στον ΕΟΔΗ, ούτως ώστε να κάνουν το μοριακό.